Εκτέλεση δεν είναι καλή όμως. Παίχτες του εργοτέλη με τον Σασιασβίλη απομακρύνει ο Καράμπελας, επαναφέρει. Βγαίνει ο Δασκαλάκης, θα χάσει την μπάλα. Κεφαλιά θα βγει η μπάλα έξω ή θα προλάβουν. Προλαβαίνει ο Καφές για τον Γκερέιρο. Θα πάρει την μπάλα, θα μπει στην μεγάλη περιοχή ο Γκερέιρο. Θα κάνει τις τρίπλες, θα πλασάρει κοντά στον Κολιάεκ. Από τον Μπλάνκο ο Δασκαλάκης έρχεται, νέα προσπάθεια. Πάλι ο Δασκαλάκης με την τρίτη προσπάθεια είναι τον γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ με τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Με την τρίτη η ΑΕΚ στο 36 καταφέρνει να παραβιάσει την αιστεία του Εργοτέλη, να ανοίξει το σκορ και έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών που βρίσκονται στον πάγκο και του Μανόλο Χιμένεθ για αυτή την προσπάθεια. Σύμβης Δασκαλάκης, θα το δείτε αυτό και στην επανάληψη, δύο φορές κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Βλέπετε εδώ ο Καράμπελας. Θα κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Δασκαλάκης, δεν καταφέρει να πιάσει την μπάλα. Εδώ είναι το λάθος και νομίζει ότι θα καταλήξει out. Τρέχει όμως ο Καφές. Κρατάει την μπάλα, τη γυρίζει για τον Γκερέιρο, ο οποίος κάνει αυτή την προσπάθεια. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Περνάει το Μάριο Μπούντιμιρ. Ο Μπλάνκο σηκώνει ψηλά την μπάλα. Θα διώξει με γροθιά ο Δασκαλάκης. Το σουτ από τον Νασούτη ξανά έδιωξε ο Δασκαλάκης. Εδώ θα δείτε. Καφές κρατάει, ο Μπέρνς κάνει κίνηση από τα δεξιά. Καφές προτιμάει να δώσει τον Γεωργία, ο οποίος έχει ανέβει, θα βγάλει τη σέντρα. Στο ύψος του πέναλτι ο Γκερέιρο γυρίζει, πιάνει και το σουτ, μπάλα είναι γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ. Με τον Νέιθαν Μπέρνς σκοράρει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα στο 49ο λεπτό. Άλλωστε νομίζω ότι η ΑΕΚ είχε προειδοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά, ότι είναι έτοιμη να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Στην τρίτη της προσπάθεια ο Νέιθαν Μπέρνς σκοράρει. Νομίζω όμως ότι ανήκει πολύ αυτό το γκολ στον Γκερέιρο. Δείτε εδώ την προσπάθεια που κάνει με το αριστερό να κατεβάσει την μπάλα, να γυρίσει, να βγάλει τη σέντρα. Καλύπτεται ο Μπέρνς οριακά από τον Βίσιο, πλασάρει και κάνει το 2-0. Εδώ βλέπετε την πολύ ωραία προσπάθεια του Γκερέιρο. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήθελε να κάνει τη σέντρα, για σουτ πήγαινε. Στον χώρο του πέναλτι, κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει στο σώμα, είναι πέναλτι. Θα δούμε πάλι τη φάση, ήταν κοντά ο Κωνσταντινέας, αμέσως έδειξε κίτρινη και είναι κόκκινη για το Μανολά. Θα μείνει με 10 παίχτες η ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε το φάουλ από τον Ρωμάνο. Η κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει τον Μανολά. Εδώ και πάλι το χέρι του Μανολά. Έτοιμος ο Λεάλ. Εκτελεί η μπάλα γκολ. 2-1 μειώνει ο Εργοτέλης στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Και βέβαια έχοντας και ένα παίκτη περισσότερο πλέον στον αγωνιστικό χώρο, έχει προοπτικές για να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Και αντεπίθεση τώρα από τον Βαχά στον Μίτσελ. Έχει χώρο μπροστά του. Θα δοκιμάσει το σουτ. Πατάει ωραία την μπάλα. Την κρατάει κοντά στο 3-1 η ΑΕΚ και το πραγματοποιεί. Καταπληκτική προσπάθεια από τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Νίκο Γεωργία να κλειδώνει την νίκη για την ομάδα της Ένωσης στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του προς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι ήταν μια πολύ καλή αντεπίθεση από πλευράς ΑΕΚ. Και οι πανηγυρισμοί βέβαια από τον Μανόλο Χιμένεθ και τους υπόλοιπους. Βλέπετε εδώ από πού ξεκινάει αυτή η αντεπίθεση. Με τον Αβίλ Μπαχά να δίνει την μπάλα στον Μίτσελ. Με δύο παίχτες του Εργοτέλη κρατάει όσο χρειάζεται την μπάλα. Την πατάει δίπλα στον Γεωργία. Κανένα πρόβλημα για τον αμυντικό της Ένωσης. Ο οποίος, να πούμε ότι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ακολουθεί την επίθεση της ομάδος. Φραγκουλάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι γκολ. 2-3. Στο 98 και αυτό ήταν το τελευταίο σουτ της αναμέτρησης του Μιχάλη Φραγκουλάκη, ο οποίος μειώνει σε 2-3. Νομίζω ότι είδαμε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Εδώ αφήνει άγαλμα τον Σάχα, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φραγκουλάκης την παράδοση που τον θέλει να σκοράρει επί της ΑΕΚ. Οι δύο παίχτες που έγιναν αλλαγή από τον Νίκο Καραγεωργίου,
και σημαντικών αποσιών, ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο και κυριάρχησε μέχρι που έμεινε με 10 παίκτες. Οι Ματέος, Γκερέιρο και Μπέρνς πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση, ενώ ο Ισμαήλ Μπλάνκο σκόραρε και πάλι. Τελικό αποτέλεσμα στο Παγκρίτιο, Εργοτέλη ΑΕΚ 2-3. Η παράδοση που θέλει την ΑΕΚ να μην χάνει κοντά στον Εργοτέλη επιβεβαιώθηκε, αφού η Ένωση πήρε το τρίποντο με 3-2 από τους κριτικούς εκτός έδρας. Το παιχνίδι διεξήχθη σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα μόλις το 6ο λεπτό, όταν στην πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ ο Μπλάνκο έχασε την ισορροπία του και μαζί την ευκαιρία να πλασάρει τον Δασκαλάκη. Στο 13ο λεπτό, ο Ματέο σουτάρει από μακριά, ο Δασκαλάκη δυσκολεύεται να μπλοκάρει. Στη συνέχεια της φάσης ο Μπλάνκο διεκδίκησε την μπάλα, όμως ξεκίνησε από θέση offside. Στο 21ο λεπτό ο Μπλάνκο θα κάνει το σουτ, αυτή τη φορά ο goalkeeper των γηπεδούχων θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Εργοτέλης απειλήσε στο 34ο λεπτό, με τον Ρωμάνο να εκτελεί το φάουλ και τον Σάχα να μην εφηνδιάζεται. Στο 35ο λεπτό η πίεση της ΑΕΚ απέδωσε καρπούς σε μια φάση διαρκείας. Έπειτα από αδράνεια της άμυνας των κριτικών, ο Γκερέιρο μπήκε στη μικρή περιοχή, έκανε το γύρισμα. Ο Δασκαλάκης είπε όχι σε Μπλάνκο και Μπέρνς, όμως στη συνέχεια ο Αργεντινός επιθετικός της Ένωσης, πεσμένος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0. Trabajar, seguir trabajando y estar unidos. Voy a poner un ejemplo. Hace un par de años o tres, el Borussia de Dortmund estaba en la ruina. Mucho peor que el AEK. Muchísimo peor que el AEK. Hoy es el campeón de la Bundesliga. Dos, tres años después. Στο 42ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Ρουμπάκη, ο Ορφανός έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, με την μπάλα όμως να περνάει out. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπέτο θα πιάσει το σουτ έξω από την περιοχή, ο Νασούτη διώχνει σωτήρια. Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει το παιχνίδι και κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 41ο λεπτό με το πλασέ του Μπέρνς. Δέκα λεπτά αργότερα ο διαιτητής Κωνσταντινέας έδειξε πέναλτι σε χέρι του Μανολά και παράλληλα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό της ΑΕΚ. Ο Λεάλ από τα 11 βήματα έκανε το 2-1 βάζοντας ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο τα προηγούμενα παιχνίδια στην έδρα μας και έτσι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι που θα ήταν πολύ σημαντικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Χωρίς να θέλω να ρίξω ευθύνη στους παίκτες μου, κάναν μια προσπάθεια, αλλά δείξαν και μια φοβία. Στη συνέχεια, ο Εργοτέλης πήρε τα 9 του παιχνιδιού εκμεταλλευόμενος στην αριθμητική υπεροχή, όμως έχασε την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 81ο λεπτό με τον Ρωμάνο να μην προλαβαίνει την μπάλα φάτσα με το τέρμα. Στο 88ο λεπτό, ο γενικός αρχηγός της ΑΕΚ Βασίλη Δημητριάδης και ο τεχνικός του Εργοτέλη Νίκος Καραγεωργίου είχαν φραστικό επεισόδιο και ο Κωνσταντινέας τους απέβαλε. Τίποτε δεν έγινε, δεν είχαμε τον Δημητριάδη εγώ. Με κανέναν, απλούστατα γύρισα στον πάγκο της ΑΕΚ και τους είπα ότι αυτό δεν είναι fair play. Και όλοι μαζί διαμαρτυρήθηκαν. Ήρθε ο διαιτητής και έβγαλε εμένα έξω, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν έβρισα κανέναν, δεν αντιμίλησα με κανέναν, δεν είπα στο διαιτητή τίποτε. Έφυγα λίγο από το χώρο μου. Στις καθυστερήσεις του μάτς σημειώθηκαν δύο γκολ με την ΑΕΚ να κάνει το 3-1 όταν σε μια αντεπίθεση ο Μίτσελ έδωσε έτοιμο γκολ στον Γεωργία, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. A un gran equipo. Con 10. Με 10 παίκτες. Después de estar exhausto de mucho correr. Και μετά που ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι από την πέρα του τρέχματος. Y con 10 no hemos puesto 1-3. Και με 10 παίκτες θα πέραμε και πάμε το ένα γκολ και ήμασταν 3. Hoy bravo por los jugadores de ΑΕΚ. Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο Φραγκουλάκης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αφήνοντας άγαλμα το Σάχα. Εδώ στο Παγκρίτιο. Εδώ θα χαλάσει λίγο το πρόβλημα. Εδώ δεν θα πάμε καλά. Δεν μπορεί. Πάμε να δούμε το πρώτο, ένα offside το οποίο υποδεικνύεται ο παίκτης ΑΕΚ τον Μπλάνκο. Πρώτη κεφαλιά από παίκτη της ΑΕΚ. Δεύτερη κεφαλιά παίκτη του Εργοτέλη. Τώρα σηκώνει το παίκτη. Αρχίζουμε από την ώρα που φεύγει η πρώτη παλιά από τον παίκτη της ΑΕΚ. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Πάμε να δούμε εδώ. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει offside και εδώ είναι στη γραμμή, μιλάμε για την αμφιβολία και τη γραμμή υπέρ του επιτεθέμενου. Σωστός ο βοηθός. Όλα σωστά ως τώρα. Εδώ είναι η φάση που έχει συζήτηση, το πέναλτι που κάνει ο Ανολάς. Εδώ είναι το λάθος. Όπως έδειξε ο διαιτητής. Εδώ είναι το λάθος. Πρώτα-πρώτα, έστω αν δεχτούμε ότι υπάρχει χέρι που για μένα προσπαθεί να αποφύγει ο Μανολάς και να πάρει. Και είναι πάρα πολύ κοντά. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι, όπως βλέπω τη φάση, όπως βλέπω, επαναλαμβάνω, αλλά και να υπήρχε πέναλτι, λάθος η κάρτα.
Κάθε Μάλιστα. χέρι δεν υπάρχει πέναλτι. Πάμε όμως να δούμε αυτή τη φάση και θα τη συζητήσουμε μετά αυτή την περίπτωση, αν μου επιτρέπετε. Εδώ είναι πιο μπροστά σίγουρα ο Μπούντιμιρ, νομίζω. Και σωστά ο πρώτος βοηθός σημειώνει αυτή την παράβαση. Πάμε να δούμε αυτή τη φάση που ένας φίλος, μεγάλος φίλος μου Γιάννης, εδώ να δούμε ότι σωστά δίνει το φάουλ, γιατί γίνεται απ' έξω. Είναι συγκλονιστικές ως τώρα, μόνο όμως, το Μανολά. Η περίπτωση του Μανολά, εδώ θέλω να πω και οι άλλες περιπτώσεις όσον αφορά τους πάγκους των δύο ομάδων, ήταν λαθεμένη ο χειρισμός από τον διαιτητή. Στην περίπτωση του Μανολά, κινεί το χέρι του και του πάει να το μαζέψει ο Μανολάς. Αλλά εγώ θα πω στους διαιτητές ότι κάθε χέρι ο κανονισμός δεν αναφέρει και κίτρινη κάρτα. Επίσης, κάθε πέναλτι δεν είναι κίτρινη κάρτα. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της ΑΕΚ είναι βαρύτατη ποινή. Πέρα από το πέναλτι το οποίο...